μερικές σκέψεις για τη φιλοσοφία του χιτλερισμού. 1934 Η φιλοσοφία του Χίτλερ είναι υποτυπώδης, αλλά οι πρωτόγονες δυνάμεις που τη διαπερνούν οδηγούν στην έκρηξη μιας άθλιας φρασεολογίας, με την όθηση μιας στοιχειώδους δύναμης. Ξυπνούν τη μυστική νοσταλγία της γερμανικής ψυχής, πολύ πέρα από μια επιδημία ή μια τρέλα, ο χιτλερισμός είναι η αφύπνιση των στοιχειωδών συναισθημάτων. Αλλά τότε, αν και τρομακτικά επικίνδυνος, γίνεται φιλοσοφικά ενδιαφέρον, αφού τα στοιχειώδη συναισθήματα περικλείουν μια φιλοσοφία, εκφράζουν την πρώτη στάση μιας ψυχής, η οποία βρίσκεται ενώπιον του συνόλου της πραγματικότητας και της μοίρα της. Προκαθορίζουν ή προεικονίζουν την έννοια της περιπέτειάς της στον κόσμο. Έτσι, η φιλοσοφία του χιτλερισμού υπερβαίνει τη φιλοσοφία των χιτλερικών. Αμφισβητεί τις ίδιες τις αρχές ενός πολιτισμού. Η σύγκρουση δεν είναι μονάχα ανάμεσα στον φιλελευθερισμό και τον χιτλερισμό. Απειλείται ο ίδιος ο χριστιανισμός, παρά τις προφυλάξεις ή τα «κονκορδάτα» που σύνυψαν οι χριστιανικές εκκλησίες με την άφηξη του καθεστώτος. Ωστόσο, δεν αρκεί να διακρίνουμε, όπως κάποιοι δημοσιογράφοι, τον χριστιανικό οικουμενισμό από τον ρατσιστικό σεχταρισμό. Μια λογική αντίθεση δεν μπορεί να κρίνει ένα συγκεκριμένο συμβάν. Η σημασία της λογικής αντίθεσης ανάμεσα σε δύο ρεύματα ιδεών δεν εμφανίζεται στην πληρότητά της αν δεν οδηγεί στην πηγή, στη διέστηση, στην αρχική απόφαση που τα καθιστούν δυνατά. Είναι με αυτό το πνεύμα που θα παρουσιάσουμε εδώ μερικές σκέψεις. 1. Οι πολιτικές ελευθερίες δεν εξαντλούν το περιεχόμενο του πνεύματος της ελευθερίας, το οποίο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σημαίνει μια ιδέα για την ανθρώπινη μοίρα. Είναι μια αίσθηση της ανεφόρων ελευθερίας του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο και των δυνατοτήτων που ενέχει η δράση του. Ο άνθρωπος ανανεώνεται αενάως απέναντι στο σύμπαν, μιλώντας με απόλυτους όρους, δεν έχει ιστορία. Αυτό συμβαίνει γιατί η ιστορία είναι ο πιο βαθύς περιορισμός ο θεμελιώδης περιορισμός. Ο χρόνος, συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι προπάντων η συνθήκη του ανεπανόρθωτου. Το τετελεσμένο γεγονός, παρασυρμένο από ένα παρόν που υπήρξε, διαφεύγει για πάντα από τον άνθρωπο, ωστόσο βαραίνει στη μοίρα του. Πίσω από τη μελαγχολία για την αιώνια ροή των πραγμάτων, για το απατηλό παρόν του Ηράκλητου, υπάρχει η τραγωδία της μη μετάθεσης ενός ανεξάλληπτου παρελθόντος που καταδικάζει την πρωτοβουλία να μην είναι τίποτα άλλο από μια συνέχεια. Η πραγματική ελευθερία, η πραγματική αρχή απαιτούν ένα πραγματικό παρόν το οποίο πάντοτε στο αποκορύφωμα μιας μοίρα ξαναρχίζει αενάως. Ο Εβραϊσμός κομίζει αυτό το μεγαλειώδες μήνυμα η τύψη, επώδυνη έκφραση της ριζικής αδυναμίας να προστατευτούμε από το ανεπανόρθωτο, αναγγέλει τη μετάνοια, γεννήτωρα της συγχώρεσης που λυτρώνει. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει στο παρόν αυτό που μεταμορφώνει και αφανίζει το παρελθόν. Ο χρόνος χάνει την ίδια του τιμή αντιστρεψιμότητα, γέρνει εξασθενημένος στα πόδια του ανθρώπου, σαν ένα τραυματισμένο κτίνος και αυτό τον απελευθερώνει. Το καυτό συνέστημα της φυσικής αδυναμίας του ανθρώπου απέναντι στον χρόνο συνιστά όλη την τραγικότητα της ελληνικής μοίρα, όλη την οξύτητα της ιδέας της αμαρτίας και όλο το μεγαλείο της εξέγερσης του χριστιανισμού. Στους ατρίδες που παλεύουν πνιγμένοι σε ένα ξένο και εκτινόδες παρελθόν, όπως μία κατάρα, ο χριστιανισμός αντιπαραθέτει ένα μυστικό δράμα. Ο Σταυρός απελευθερώνει και μέσω της ευχαριστίας που θριαμβεύει επί του χρόνου, αυτή η απελευθέρωση γίνεται καθημερινό γεγονός. Η σωτηρία που ο χριστιανισμός θέλει να φέρει αξίζει αν ειδωθεί σαν η επαγγελία του ξαναρχινίσματος του οριστικού που περατώνεται, καθώς διατρέχει τις στιγμές του ξεπεράσματος της απόλυτης αντίθεσης, ενός παρελθόντος υποταγμένου στο παρόν, ενός παρελθόντος πάντοτε αιτιωδούς, πάντοτε εν αμφιβολία. Με αυτόν τον τρόπο κηρύττει την ελευθερία, την καθιστά δυνατή σε όλο της το εύρος. Όχι μόνο η επιλογή της μοίρα είναι ελεύθερη. Η ανταληφθήσα επιλογή δεν συνιστά εμπόδιο. Ο άνθρωπος διατηρεί τη δυνατότητα, υπερφυσική σαφώς, αλλά σημαντική και συγκεκριμένη, να λύσει το συμβόλαιο στο οποίο έχει ελεύθερα δεσμευτεί. Μπορεί να επανακτήσει ανα πάσα στιγμή τη γυμνότητα των πρώτων ημερών της δημιουργίας. Αυτή η επανάκτηση δεν είναι εύκολη. Μπορεί να αποτύχει δεν είναι αποτέλεσμα της ιδιότροπης απόφασης μιας βούλησης ευρισκόμενης σε έναν κόσμο αυθαίρετο, αλλά η υπερβολή της απαιτούμενης προσπάθειας ισοδυναμεί με τη σοβαρότητα του εμποδίου και υπογραμμίζει την αυθεντικότητα της νέας επαγγελόμενης και πραγματόμενης τάξης που θριαμβεύει ανοίγοντα μια σχισμή στα βάθη της φυσικής ύπαρξης αυτή η απέραντη ελευθερία σε σχέση με οποιονδήποτε δεσμό για την οποία εν κατακλείδη κανείς δεσμός δεν είναι οριστικός βρίσκεται στη βάση της χριστιανικής ιδέας για την ψυχή. Για να παραμείνει μια πραγματικότητα στον μέγιστο βαθμό συγκεκριμένη ώστε να εκφράζει το έσχατο θεμέλιο του ατόμου πρέπει να έχει την αυστηρή καθαρότητα μιας υπερβατικής λαχτάρας μέσω των μεταβολών στην πραγματική ιστορία του κόσμου η δύναμη της ανανέωσης χαρίζεται στην ψυχή όπως μία νοούμενη φύση σαν προστασία από τις επιθέσεις ενός κόσμου στον οποίο είναι καθολοκληρίαν εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το παράδοξο δεν είναι παρά προφανές. Η αποκοπή της ψυχής δεν είναι μία αφαίρεση αλλά μία πραγματική και θετική δύναμη διαχωρισμού, αφαιρετικότητας. Η ίση αγνότητα όλων των ψυχών, ανεξαρτήτως της ηλική ή κοινωνικής κατάστασης των ατόμων, δεν προέρχεται από μία θεωρία που υποστηρίζει, συνυπολογίζοντας τις ατομικές διαφορές, την ομοιότητα της ψυχολογικής συγκρότησης. Οφείλεται στη δεδομένη δύναμη της ψυχής να απελευθερωθεί από αυτό που υπήρξε, από όλα αυτά στα οποία έχει εμπλακεί, από όλα αυτά με τα οποία έχει ασχοληθεί, προκειμένου να βρει την πρώτη της παρθενία. Αν και ο φιλελευθερισμός των τελευταίων αιώνων αποφεύγει τη δραματική όψη αυτής της απελευθέρωσης, διατηρεί ένα ουσιαστικό στοιχείο με τη μορφή της υπέρτατης ελευθερίας του λόγου ολόκληρη η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη των μοντέρνων καιρών τίνει να ανυψώσει το ανθρώπινο πνεύμα σε ένα ανώτερο επίπεδο από την πραγματικότητα, ανοίγοντα μια άβυσσο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή των κατηγοριών του φυσικού κόσμου στην πνευματικότητα του κόσμου. Θέτει το έσχατο θεμέλιο του πνεύματος, πέρα από τον κτηνό κόσμο και την αμήλικτη ιστορία της συγκεκριμένη πράξης. Αντικαθιστά τον σκοτεινό κόσμο της κοινή αντίληψης με τον ανακατασκευασμένο κόσμο της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, διαποτισμένο από τον λόγο και υποκείμενο στον λόγο. Στη θέση της απελευθέρωσης μέσω της χάριτος υπάρχει η αυτονομία την οποία όμως διαπερνά το Ιουδαϊκό χριστιανικό «lite της ελευθερίας. Οι Γάλλοι συγγραφείς του 18ου αιώνα, προάγγελοι της δημοκρατικής ιδεολογίας, της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρά τον υλισμό τους, εξέφρασαν τη συνέστηση ενός λόγου που εξόρκιζε τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική ύλη, το φως του λόγου αρκεί για να διαλύσει τις σκιές του παράλογου. Τι μένει από τον ηλισμό όταν η ύλη είναι η ζήμη του λόγου. Ο άνθρωπος του φιλελεύθερου, liberalist, κόσμο, δεν επιλέγει τη μοίρα του υπό το βάρος μιας ιστορίας. Δεν αναγνωρίζει τις δυνατότητές του σαν τις ανήσυχες δυνάμεις που ρηγούν μέσα του και τον κατευθύνουν ήδη προς ένα καθορισμένο μονοπάτι. Γι' αυτόν υπάρχουν μόνο λογικές πιθανότητες που προσφέρει ένας γαλήνιος λόγος, καθιστάμενος ικανός να επιλέξει ενώ κρατά αενάως τις αποστάσεις του. 2. Ο μαρξισμός για πρώτη φορά στη δυτική ιστορία αμφισβητεί αυτή την αντίληψη για τον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα δεν του φαίνεται πλέον σαν η καθαρή ελευθερία, σαν η ψυχή που ταλαντεύεται πάνω από κάθε δέσμευση. Δεν είναι πια ο καθαρός λόγος που ανήκει στο βασίλειο των σκοπών. Υπόκειται στις υλικέ ανάγκες. Όμως χάρη σε μια ύλη και μια κοινωνία που έχουν πάψει να υπακούν στη μαγική μπαγκέτα του λόγου, η συγκεκριμένη και υποταγμένη ύπαρξή του έχει μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερη βαρύτητα από μια αδύναμη ορθολογικότητα. Ο αγώνας που προϋπάρχει της ευφυΐας του επιβάλλει αποφάσεις που δεν θα έπαιρνε ποτέ. Το είναι καθορίζει τη συνείδηση. Η επιστήμη, η ηθική, η αισθητική δεν είναι πλέον ηθική, επιστήμη, αισθητική καθ' αυτές, αλλά εκφράζουν σε κάθε στιγμή τη θεμελιώδη αντίθεση του μπουρζουάδικου και του προλεταριακού πολιτισμού. Το πνεύμα της παραδοσιακής αντίληψης χάνει εκείνη τη δύναμη να λύει όλους τους δεσμούς που ήταν ανέκαθεν πολύ ισχυροί. Συγκρούεται με όλες εκείνες τις πέτρες που αυτή η ίδια αντίληψη δεν είχε καταφέρει ποτέ να κουνήσει. Η απόλυτη ελευθερία εκείνη που κάνει θαύματα μπαίνει στην άκρη για πρώτη φορά από τη συγκρότηση του πνεύματος αφού ο μαρξισμός δεν αντιτίθεται μονάχα στον χριστιανισμό αλλά σε κάθε ιδεαλιστικό φιλελευθερισμό για τον οποίο το είναι δεν καθορίζει τη συνείδηση αλλά η συνείδηση ή ο λόγος καθορίζουν το είναι. Γι' αυτό ο μαρξισμός διαρριγνύει την ευρωπαϊκή κουλτούρα ή τουλάχιστον θρηματίζει την αρμονική καμπύλη της ανάπτυξής της. 3. Ωστόσο, αυτή η ρήξη με τον φιλελευθερισμό δεν είναι οριστική. Ο μαρξισμός έχει συνείδηση ότι συνεχίζει κατά μία έννοια τις παραδόσεις του 1789 και ο ιακοβινισμός μοιάζει να εμπνέει σε μεγάλο βαθμό τους μαρξιστές επαναστάτες. Όμως το βασικό ζήτημα είναι πως αν η θεμελιώδης ενόραση του μαρξισμού συνιστάται στο ότι έχει καλλιεργήσει το πνεύμα της αναπόφευκτης σχέσης με μια καθορισμένη κατάσταση. Αυτή η σύνδεση δεν έχει τίποτα το ριζοσπαστικό. Η ατομική συνείδηση που έχει καθοριστεί από το είναι δεν είναι τόσο αδύναμη ώστε να μην διατηρεί τουλάχιστον για λόγους αρχής τη δύναμη της να σπάει το κοινωνικό μάγεμα που τότε θα εμφανίζεται ξένο ως προς το είναι της. Το να συνειδητοποιεί την κοινωνική σου κατάσταση σημαίνει για τον ίδιο τον Μάρξ ότι απελευθερώνεσαι από τον φαταλισμό που αυτή συνεπάγεται. Μια αντίληψη πραγματικά αντίθετη με την ευρωπαϊκή ιδέα για τον άνθρωπο είναι δυνατή μονάχα αν η κατάσταση στην οποία είναι καθυλωμένος ο άνθρωπος δεν προστίθεται σε αυτόν, αλλά συνιστά το ίδιο το θεμέλιο του «είναι του» μια παράδοξη απέτηση που η εμπειρία του ίδιου μας του σώματος φαίνεται να ικανοποιεί. Τι σημαίνει σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία το γεγονός ότι έχουμε ένα σώμα σημαίνει ότι το σηκώνουμε όπως ένα αντικείμενο του εξωτερικού κόσμου. Το σώμα βαραίνει το Σοκράτη όπως οι αλυσίδες που κρατούν τον φιλόσοφο στη φυλακή της Αθήνας. Τον περικλείει όπως ο τάφος για τον οποίο προορίζεται. Το σώμα είναι το εμπόδιο. Ανακόπτοντας την ελεύθερη πτήση του πνεύματος, το επαναφέρει στις επίγειες συνθήκες. Αλλά όπως κάθε εμπόδιο, είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Είναι το συνέστημα της αιώνιας ξενότητας του σώματος σε σχέση με εμάς τους ίδιους που τροφοδότησε τόσο τον χριστιανισμό όσο και τον μοντέρνο φιλελευθερισμό αυτός αντιστάθηκε σε όλους τους μετασχηματισμούς της ηθικής, παρά την παρακμή του ασκητικού ιδεώδους που ξεκίνησε από την αναγέννηση. Αν οι ηλιστές μπερδεύουν το εγώ με το σώμα, αυτό συνέβη με τίμημα την καθαρή και απλή άρνηση του πνεύματος. Αυτοί έθεταν το σώμα στο περιβάλλον της φύσης, χωρίς να αναγνωρίζουν μια σειρά εξαιρέσεων που υπάρχουν στο σύμπαν λοιπόν το σώμα δεν είναι μονάχα ο αιώνιος ξένος. Η κλασική ερμηνεία εξορίζει σε ένα κατώτερο επίπεδο και θεωρεί σαν μια παγίδα την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε εκείνη την αίσθηση ταυτότητας ανάμεσα στο σώμα μας και εμάς τους ίδιους που κάποιες συνθήκες την καθιστούν ιδιαίτερος οξία. Το σώμα δεν είναι μονάχα ό,τι πιο κοντινό η οικείο μας στη σχέση που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν καθορίζει μονάχα την ψυχολογική μας ζωή, την ιδιοσυγκρασία και τη δραστηριότητά μας. Πέρα από αυτές τις κοινότυπες διαπιστώσεις υπάρχει η συνέστηση της ταυτότητας. Δεν επιβεβαιωνόμαστε μέσω αυτής της μοναδικής θερμότητας του σώματός μας. Πολύ πριν η ανάπτυξη του εγώ επιδιώξει τον διαχωρισμό μας και δεν ανθίστανται ίσως σε κάθε δοκιμασία εκείνοι οι δεσμοί του οποίους πολύ πριν εμφανιστεί η ευφυΐα έχει παγώσει το αίμα σε ένα επικίνδυνο αθλητικό εγχείρημα σε μια άσκηση κατά την οποία οι κινήσεις απαιτούν μια τελειότητα σχεδόν τόσο αφηρημένη όσο μια ανάσα από τον θάνατο κάθε διεισμός ανάμεσα στο εγώ και στο σώμα πρέπει να εξαφανιστεί και στην αδιέξοδη κατάσταση του φυσικού πόνου ο άρρωστος δεν βιώνει ίσως την αδιαχώριστη απλότητα του ίδιου του του είναι καθώς στριφογυρίζει στο κρεβάτι του δίχως να βρίσκει η ειρήνη. Θα λέγαμε ότι η ανάλυση αποκαλύπτει στον πόνο της αντίθεσης του πνεύματος σε αυτόν τον πόνο μια εξέγερση, μια άρνηση να σταματήσει και κατά συνέπεια μια προσπάθεια να τον ξεπεράσει. Όμως αυτή η προσπάθεια δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε σαν απελπισμένη. Το εξεγερτικό πνεύμα δεν παραμένει αναπόφευκτα στον πόνο και δεν είναι σε αυτή την απελπισία που συνιστά το θεμέλιο του ίδιου του του πόνου. Δίπλα στην ερμηνεία που δίνει η παραδοσιακή σκέψη της δύση, η οποία αποκαλεί αυτά τα δεδομένα κτηνώδη και χιδέα και προσπαθεί να τα αμβλύνει, μπορεί να υπάρξει η συνέστηση της αμείωτης αυθεντικότητάς τους. Η επιθυμία να διατηρηθεί η αγνότητά τους αποδίδεται στον φυσικό πόνο μια απόλυτη θέση. Το σώμα δεν είναι μονάχα ένα ευτυχές ή δυστυχές ατύχημα που μας φέρνει σε επαφή με τον αμήλικτο κόσμο της ύλης, η συνάφειά του με το εγώ έχει μια αξία καθ' αυτή. Είναι μια συνάφεια από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει και καμιά μεταφορά δεν μπορεί να τον μπερδέψει με την παρουσία ενός εξωτερικού αντικειμένου. Είναι μια ένωση την τραγική γεύση της οποίας για την οριστικότητά της τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Μια τέτοια συνέστηση της ταυτότητας ανάμεσα στο εγώ και το σώμα που εννοείται δεν έχει τίποτα κοινό με τον χιδαίο ηλισμό, δεν θα επιτρέψει συνεπώς ποτέ σε όποιον θα ξεκινούσε από αυτή να ξαναβρει στο βάθος αυτής της ενότητας τη διαδικότητα ενός ελεύθερου πνεύματος που παλεύει εναντίον του σώματος το οποίο είναι αλυσιδωμένο. Γι' αυτόν, αντιθέτως, είναι σε αυτήν την αλυσόδεση στο σώμα που συνιστάται ολόκληρη η ουσία του πνεύματος το να το διαχωρίσεις από τις συγκεκριμένες μορφές στις οποίες έχει ήδη εμπλακεί σημαίνει να προδώσεις την αυθεντικότητα της ίδιας της συνέστηση από την οποία έχει δεχτεί να ξεκινά. Η σημασία που αποδίδεται στη συνέστηση του σώματος την οποία το δυτικό πνεύμα δεν θέλησε ποτέ να αποδεχτεί βρίσκεται στη βάση μιας νέας αντίληψης για τον άνθρωπο. Το βιολογικό με όλο το μοιραίο που συνεπάγεται γίνεται κάτι περισσότερο από ένα αντικείμενο της πνευματικής ζωής. Γίνεται η ίδια της η καρδιά. Η μυστηριώδης φωνή του αίματος, οι εκκλήσεις στην κληρονομικότητα και στο παρελθόν του οποίου το σώμα είναι ο ενηγματικός φορέας χάνουν τη φύση τους σαν προβλήματα υποκείμενα στη λύση ενός εγώ βασικά ελεύθερου το εγώ δεν διαθέτει για να τα λύσει παρά την ίδια την άγνοια για αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται. Η ουσία του ανθρώπου δεν βρίσκεται πλέον στην ελευθερία αλλά σε ένα είδος αλυσόδεσης. Το να είμαστε πραγματικά εμείς οι ίδιοι δεν σημαίνει να εγερθούμε απέναντι στις πάντοτε ξένες σε σχέση με την ελευθερία του εγώ, αλλά αντιθέτως να συνειδητοποιήσουμε την αρχική, αναπόφευκτη, μοναδική αλυσόδεση του σώματός μας σημαίνει προπάντων αποδοχή αυτής της αλυσόδεσης. Κατά συνέπεια, κάθε κοινωνική δομή που αναγγέλει μία απελευθέρωση από το σώμα και δεν το εμπλέκει, καθίσταται ύποπτη σαν μια απάρνηση, μια προδοσία. Οι μορφές της μοντέρνας κοινωνίας που έχουν θεμελιωθεί στη Συμφωνία των Ελεύθερων Βουλήσεων εμφανίζονται όχι μονάχα εύθραστες και ασταθείς, αλλά ψευδείς και απατηλές. Η αφομίωση των πνευμάτων χάνει το μεγαλείο του θριάμβου του πνεύματος επί του σώματος. Γίνεται το έργο μιας παραποίησης. Από αυτή τη συγκεκριμενοποίηση του πνεύματος προκύπτει αμέσως μια κοινωνία με βάση το ίδιο αίμα. Και τότε, αν η φυλή δεν υπάρχει, πρέπει να την εφεύρουμε. Αυτό το ιδανικό για τον άνθρωπο και την κοινωνία συνοδεύεται από ένα νέο ιδανικό για τη σκέψη και την αλήθεια. Αυτό που χαρακτηρίζει τη δομή της σκέψης και της αλήθειας στον δυτικό κόσμο, το έχουμε επισημάνει, είναι η απόσταση που χωρίζει αρχικά τον άνθρωπο από τον κόσμο των ιδεών στον οποίο θα επιλέξει την αλήθεια του. Αυτό είναι ελεύθερος απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ελεύθερος σε σημείο που μπορεί και να μην καλύψει αυτή την απόσταση, να κάνει την επιλογή του. Είναι ελεύθερος σε σημείο που μπορεί και να μην καλύψει αυτή την απόσταση, να κάνει την επιλογή του. Ο σκεπτικισμός είναι μια θεμελιώδης δυνατότητα του δυτικού πνεύματος. Αλλά μόλις εκμυδεριστεί η απόσταση και γίνει αντιληπτή η αλήθεια, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος δεν κάνει χωρίς την ελευθερία του. Μπορεί να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει την επιλογή του. Η κατάφαση εποάζει ήδη τη μελλοντική άρνηση. Αυτή η ελευθερία συνιστά όλη την αξιοπρέπεια της σκέψης αλλά κρύβει και έναν κίνδυνο. Στο μεσοδιάστημα που χωρίζει τον άνθρωπο από την ιδέα, υπησέρχεται το ψέμα. Η σκέψη γίνεται παιχνίδι. Όντας ελεύθερος, ο άνθρωπος είναι ικανοποιημένος και δεν διακινδυνεύει να αποδεχτεί άπαξ καμιά αλήθεια. Μεταμορφώνει τη δύναμή του να αμφιβάλλει σε έλλειψη πίστης. Το να μην συνδέεται με μια αλήθεια γίνεται γι' αυτόν ίδιο με το να μην θέλει να ενεχεριάσει την προσωπικότητά του στη δημιουργία πνευματικών αξιών. Η ειλικρίνεια που έχει καταστεί αδύνατη θέτει τέλος σε κάθε ηρωισμό. Ο πολιτισμός δέχεται την εισβολή από όλα αυτά που δεν είναι αυθεντικά, από υποκατάστατα που υπηρετούν τα συμφέροντα και τη μόδα. Είναι σε μια κοινωνία που χάνει τη ζωντανή επαφή της με το πραγματικό της ιδανικό για την ελευθερία προκειμένου να αποδεχτεί εκφυλιστικές μορφές και η οποία χωρίς να βλέπει την προσπάθεια την οποία απαιτεί αυτό το ιδανικό τέρπεται προπάντων από εμπορεύματα τα οποία εγκρίνει. Είναι σε μια κοινωνία υπό αυτές τις συνθήκες που το γερμανικό ιδανικό για τον άνθρωπο εμφανίζεται σαν μια υπόσχεση ειλικρίνειας και αυθεντικότητας. Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται πλέον ενώπιον ενός κόσμου ιδεών όπου μπορεί να επιλέξει με μια απόφαση υπέρτερη του ελεύθερου λόγου την αλήθεια του αυτός είναι ο ίδιος συνδεδεμένος με κάποιες από αυτές τις αλήθειες όπως είναι συνδεδεμένος από τη στιγμή της γέννησής του με όλους εκείνους που έχουν το ίδιο αίμα με αυτόν δεν μπορεί πλέον να παίζει με την ιδέα γιατί εκπορευόμενη από το συγκεκριμένο του «είναι» προσκολλημένη στη σάρκα και το αίμα του, αυτή συντηρεί τη διευθέτηση. Όντας αλυσοδεμένος στο σώμα του, ο άνθρωπος αρνείται τη δύναμη να ξεφύγει από τον ίδιο του τον εαυτό. Η αλήθεια για αυτόν δεν είναι πλέον η ενατένιση ενός ξένου θεάματος. Αυτή συνίσταται σε ένα δράμα στο οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ο ηθοποιός. Είναι κάτω από το βάρος ολόκληρης της ύπαρξής του, που συνεπάγεται δεδομένα στα οποία δεν μπορεί πλέον να επιστρέψει, που ο άνθρωπος θα εκφέρει το ναι ή το όχι του. Αλλά σε τι υποχρεώνει αυτή η ειλικρίνεια. Κάθε ορθολογική αφομίωση ή μυστηριώδη κοινότητα ανάμεσα σε πνεύματα που δεν θεμελιώνονται σε μια κοινότητα αίματος καθίστανται ύποπτες. Ωστόσο, ο νέος τύπος της αλήθειας δεν θα πρέπει να απαρνείται την τυπική φύση της, όπως και την οικουμενικότητά της. Η αλήθεια μπορεί εύκολα να είναι η δική μου αλήθεια, με την πιο ισχυρή έννοια αυτής της κτητικής αντωνυμίας. Όμως αυτή πρέπει να σκοπεύει στη δημιουργία ενός νέου κόσμου. Ο Ζαρατούστρα δεν ικανοποιείται με τη μεταμόρφωσή του. Κατεβαίνει από το βουνό του, κουβαλώντας ένα ευαγγέλιο. Πώς εμβιβάζεται η οικουμενικότητα με τον ρατσισμό? Μέσα από, και αυτό υπάρχει στη λογική από την οποία ξεκινά να εμπνέεται ο ρατσισμός, μια θεμελιακή τροποποίηση της ίδιας της ιδέας της οικουμενικότητας. Αυτή πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην ιδέα της επέκτασης, γιατί η επέκταση μιας ισχύω παρουσιάζει εντελώς άλλη δομή από τη διάδοση μιας ιδέας. Η ιδέα που διαδίδεται ουσιαστικά αποκόβεται από την αφετηρία της. Παρά τον μοναδικό τόνο που της έδωσε ο δημιουργός της, αυτή γίνεται κοινή κληρονομιά. Είναι κατ' ουσία ανώνυμη. Ανήκει τόσο σε αυτόν που την αποδέχεται, όσο και σε αυτόν που την προτείνει. Η διάδοση μιας ιδέας δημιουργεί έτσι μια κοινότητα δασκάλων σε εισαγωγικά. Είναι μια διαδικασία εξομοίωσης. Ο προσλητισμός ή η πειθό είναι μια δημιουργία ομοίων. Η οικουμενικότητα μιας διευθέτησης στη δυτική κοινωνία αντανακλά πάντοτε αυτήν την οικουμενικότητα της αλήθειας. Αντιθέτως, η ισχύς χαρακτηρίζεται από έναν άλλο τύπο διάδοσης. Όποιος την ασκεί δεν διαχωρίζεται. Η ισχύς δεν διασπείρεται ανάμεσα σε εκείνους που την υφίστανται. Ταυτίζεται με την προσωπικότητα ή την κοινωνία που την ασκούν. Αυξάνει μέσα από την υποταγή όλων των υπολείπων. Εδώ η οικουμενική διευθέτηση δεν συμβαίνει πλέον σαν προσθήκη της ιδεολογικής επέκτασης. Είναι αυτή η ίδια η επέκταση που συγκροτεί την ενότητα ενός κόσμου αφεντικών και σκλάβων. Η θέληση για την ιτσεϊκή δύναμη που η μοντέρνα Γερμανία ξαναβρίσκει και δοξάζει δεν είναι μονάχα ένα νέο ιδανικό. Είναι ένα ιδανικό που κομίζει την ίδια στιγμή τη δική της μορφή οικουμενικοποίησης τον πόλεμο, την κατάκτηση. Ξαναβρίσκουμε εδώ πασίγνωστες αλήθειες. Προσπαθήσαμε να τις εντάξουμε σε μία θεμελιώδη αρχή. Αυτή μπορεί να συνιστάται στο γεγονός που καταφέραμε να δείξουμε ότι δηλαδή ο ρατσισμός δεν αντιτίθεται μονάχα σε εκείνο ή το άλλο ιδιαίτερο σημείο της χριστιανικής και φιλελεύθερης κουλτούρας. Ότι εδώ δεν διακυβεύεται αυτό ή εκείνο το δόγμα της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού, του δικτατορικού καθεστώτος ή της θρησκευτικής πολιτικής. Διακυβεύεται η ίδια η ανθρωπινότητα του ανθρώπου.